σας, τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής. Τρεις κούκλες, τρεις θεές και μία τέσσερις και ο Θεός πέντε. Τα είπα μόνος μου, αντεγιά. Λοιπόν, Χρύσα Βαλαβάνη, Χρύσα εδώ κοντά μας, από τη στήλη της κοινωνικές απορίες. Σήμερα δηλαδή σας ξεκίνησα με το παιδί, σας πήγα σε 7η τέχνη, σας κλείνω με κοινωνικό θέμα. Δηλαδή πες μου αυτή η εκπομπή γιατί να μην είναι η κουκουβάγια της ελληνικής τηλεόρασης. Γιατί, εξηγήστε μου το γιατί. Ποια εκπομπή έχει τόσα πολλά θέματα. Και τι θέματα. Και τι θέματα, αυτό, βεβαίως αυτό είναι. Τέλος πάντων, τι κάνεις κοριτσάρα μου. Να πούμε βέβαια ότι και σήμερα και η αγαπημένη μας Χρύσα, αυτό θα το τονίσω, Beyond Kinky, καταπληκτικό φόρεμα. Ναι. Εντάξει, το είδαμε, ξανακάτσε, θέλω να σε βλέπω και πολύ άκρη γιατί σκανδαλίζομαι. Λοιπόν, και δεν θα έχω πρόβλημα εγώ, θα έχουν τηλεθεατές μου. Το ξέρεις αυτό και το γιατί. Το θέμα είναι να σκανδαλιστεί η Εύη. Να σκανδαλιστεί η Εύη. Η Εύη είναι σκανδαλισμένη και σκανδαλιάρα από τότε που γεννήθηκε. Λοιπόν, για πες. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει προκύψει, θα έλεγα, το τελευταίο πεντάμινο. Είναι ο σχολικός εκφοβισμός. Συγκεκριμένα το bullying. Ωραία. Γιατί το λες αυτό, τα τελευταία χρόνια μας απασχολεί. Ναι, επειδή έγινε πολύ μεγάλο δώρο προς το καλοκαίρι που φτάσαμε. Λίγο πριν το καλοκαίρι. Ο σχολικός εκφοβισμός ή κατά τον κόσμο που λέμε το bullying. Στον κάτω κόσμο. Κατά κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Για πες. Δεν ακούω καλά. Είπα κάτι λάθος. Όχι. Λοιπόν, τι είναι. Είναι καταρχάς ο εκφοβισμός, ιδίως βρίσκεται το συντάμι στα σχολεία. Είναι όταν ένα άτομο ή δέχεται τον εκφοβισμό, είτε το κάνει. Δηλαδή, είναι, συμπεριφορά, είναι η συμπεριφορά η οποία εκδηλώνεται σε ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, συνήθως από μια πιο ισχυρή ομάδα, όπως ακριβώς είπες, Εύη, ο θήτης ή το θύμα και επαναλαμβάνεται. Κατ' εξακολούθηση. Ναι. Και βέβαια αυτό είναι πολύ μεγάλη μάστιγα και εδώ θέλω λίγο να συμπληρώσω και να τονίσω ότι δεν τον βλέπουμε μόνο στα σχολεία γιατί έχει γίνει πολύς δώρος για τα σχολεία. Ναι. Αυτό το και βλέπουμε στη δουλειά μας, στα γραφεία μας, στη δουλειά μας, στο δρόμο, στη γειτονιά μας. Γιατί ας πούμε και για μένα, για παράδειγμα, που ακούω και λέει αυτή στον τέταρτο δεν την πάμε καθόλου και μακάρι να βάλουμε υπογραφές να φύγουμε γιατί ας πούμε έχει αυτό ή έχει εκείνο. Έχει γάτες. Ναι. Ή έχει δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Και αυτό είναι ένα είδος bullying. Βεβαίως και το ζωάκι κυρίως. Και αυτό είναι ένα είδος bullying που δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά είναι το ίδιο με αυτό. Απλά στα σχολεία έγινε πολύ μεγαλύτερος δώρος γιατί αυτό δημοσιοποιήθηκε παντού. Όπως για παράδειγμα, κάνουν 5 κοπέλες που δουλεύουν σε ένα νυχτερινό μαγαζί, κάνουν ας πούμε το δικό τους team και λέει: ξέρεις κάτι, αυτοί που είναι στο μπαρ ή αυτοί που είναι στο τσεκ, επειδή δεν μας είναι πολύ στην ομάδα μας, ναι, να την πετάξουμε έξω. Και αυτό είναι bullying. Κατάλαβες. Bullying δηλαδή είναι οτιδήποτε γίνεται. Αυτή μια βία, αν θες. Μπράβο, και γίνεται ελεγμένα στο να προκαλέσεις πρόβλημα σε κάποιον. Ναι. Σύμφωνα αυτό, πάντοτε με τον όπως γενικό ερμηνολόγο Αλέξανδρο Πετρίδη. Έτσι. Όπως είπαμε, είναι το θήτης ή το θύμα. Είναι αναπτύσσεται μια βία συμπεριφορά. Θα δούμε τα είδη βία συμπεριφοράς. Μεταξύ των παιδιών, εντάξει, συνήθως στο σχολείο, γι' αυτό και έγινε πιο πολύ. Προτιμώ τον εκφοβισμό, όχι τον bullying. Είναι πολύ αμερικάνικος τίτλος συγκεκριμένα. Επίσης, ανάλογα με την επιθετικότητα και την ένταση της επιθετικότητας την οποία μπορούμε να συναντήσουμε, είναι ο σχολικός εκφοβισμός, είναι ο λεκτικός εκφοβισμός, ο έμεσος εκφοβισμός, δηλαδή, όπως είπες, στο μαγαζί που δουλεύουμε, μεταξύ άλλων, έμεσα. Να χειραγωγήσω άτομα. Εμέσως είναι σαφώς. Στρίφιν δια του αραβόνος, ακριβώς. Όπως είπαμε, κάνουμε τέλος πάντων μία ομάδα και βγάζουμε τον άλλον απ' έξω, αλλά έχω κάποια θέματα με το παιδί, την κοπέλα, το οποίο δεν βρίσκεται στην ομάδα. Αυτά είναι τα εισαγωγικά. Είτε με ψυχολογική πίεση, ακριβώς, είτε με σωματική, που ασκούμε σωματική βία. Ναι. Και επίσης, συμφωνώ. Ο λεκτικός, λέω κάτι για σένα, είτε μπροστά είτε πίσω από την πλάτη σου, είτε μπροστά σου δηλαδή, είτε ο φυσικός. Αυτές είναι οι άμεσες μορφές βίας. Επίσης, και σωματική είναι η άμεση. Ορίστε. Σωματική βία είναι η άμεση. Ναι, άμεση είναι η σωματική είναι και η λεκτική. Ναι, είτε λέω κάτι μπροστά σου, είτε πίσω από την πλάτη σου. Ο εκφοβισμός, ο οποίος, όπως είπαμε, κάνουμε μια ομάδα μεταξύ μας και αφήνουμε κάποιον απ' έξω και χειραγωγώ αυτή την ομάδα απαρτία. Τη μάζοξη, τέλος πάντων.
Την κλίκα. Την κλίκα, ακριβώς. Επίσης, έχει στοιχεία τα οποία είναι παραδοσιακού εκφοβισμού. Δηλαδή, έχω ένα. Ξεκινάει το τσάμικο και αρχίζουμε. Όχι, δεν ξεκινάει ακριβώς το τσάμικο. Είναι λίγο το καραγκούνα στην αρχή. Εντάξει. Μετά έχει του ζαλόγου το χώρο. Μετά έχει του ζαλόγου. Και θα έπρεπε να έχουν επιδείξει πάρα πολύ. Επίσης, συνήθως γίνεται ο εκφοβισμός. Δεν γίνεται χωρίς τη θέλησή μας. Θέλουμε να το προκαλέσουμε και έχουμε κάποιον απότερο σκοπό. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, εσκεμμένο. Ο θήτης, όχι το θύμα. Γιατί το θύμα ήταν αυτό. Ναι. Γιατί το θήτης. Ο θήτης. Ναι. Κοίταξε, συνήθως όμως αυτές οι ομάδες είναι αδύναμες στους επιτοπλίστων ομάδες που προσπαθούν συγγνώμη, μέσα από αυτήν την διαδικασία να θεωρηθούν ισχυροί απέναντι στους αδύναμους. Δεν είναι πραγματικά δυνατή, γιατί είπες προηγουμένως ότι η πιο δυνατή είναι αυτή. Όχι. Όχι, δεν είναι πιο δυνατή, είναι αν μη τι άλλο, η πιο ενδεχομένως κακοποιημένη στη ζωή τους από συνθήκες οικογενειακές. Ο θήτης. Ναι. Όχι, όταν είναι ένα άτομο και είναι μια κλίκα, τα πέντε άτομα, εν συγκρίση με το ένα άτομο, προφανώς δέχεται τη βία. Ακριβώς. Ή συνήθως ο θήτης είναι αυτός ο Νταΐς που λέμε. Δηλαδή, συνήθως προσπαθεί να επιβληθεί λόγω κάποιων θεμάτων, τα οποία δεν θα ήθελα να διεισδύσω τόσο πολύ. Ή τα είναι από το σπίτι, ακριβώς. Ναι. Για να μην στιγματίζουμε κιόλας. Αλλά κάτι τέτοιοι Νταΐδες όμως. Ξεκινάνε συνήθως, όπως λέμε, και η οικογένεια είναι ωραίο θέμα να το κάνουμε μια άλλη φορά. Βεβαίως. Για τους Νταΐδες. Γιατί ξεκινά, γιατί καμιά φορά, παιδιά, βλέπουμε το αποτέλεσμα, δεν βλέπουμε τη μήτρα του προβλήματος. Και το πιο σημαντικό δεν είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης, αλλά η μήτρα από το που ξεκινάει. Αυτό είναι. Και αν δεις. Για να μπορούμε να προλάβουμε σαφώς το κακό, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μήτρα. Και δεν μπορείς να έχεις καμία άποψη και δεν μπορείς να βγάλεις κανένα αποτέλεσμα. Γιατί με κοιτάς. Αν δεν δεις τη μήτρα. Πρώτα απ' όλα θα βλέπεις τη μήτρα. Και αφού δεις τη μήτρα, μετά θα μπορείς να έχεις και συλλογική άποψη. Σωστά. Γιατί αν δεν δεις δηλαδή τη μήτρα δηλαδή του προβλήματος, δεν θα μπορείς να ξέρεις. Όχι, βέβαια. Εγώ πάντοτε όταν θέλω να βγάλω μια άποψη, ζητάω να δω πρώτα τη μήτρα και αφού δω τη μήτρα του προβλήματος, γιατί γελάς. Μετά μπαίνω και στο πρόβλημα. Σωστά. Λοιπόν, πέρα από αυτό που είπαμε, ξεκινάνε όλα από την οικογένεια, διότι είναι η μικροκοινωνία, τέλος πάντων. Η πρώτη κοινωνία που είναι... έχετε το παιδί. Και... ο μπαμπάς και η μαμά είναι συνήθως, αν θέλουμε, τα μέλη τα οποία θα μας διδάξουν. Ήθιστε να μας διδάσκουν τις αρχές μας. Επίσης, πέρα από το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε, δηλαδή το παιδί, το θύμα, το οποίο δέχεται δηλαδή το παιδί, γιατί μιλάμε για το σχολικό εκφοβισμό αυτή τη στιγμή, το θύμα το οποίο δέχεται, γιατί με κοιτάς έτσι, γιατί μ' αρέσει, που δέχεται το σχολικό εκφοβισμό, μπορεί να μην γίνει κατά εξακολούθηση, μπορείτε, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο, μπορεί να γίνει είτε μέσα social media, δηλαδή Facebook, Twitter, τα πάντα. Επίσης το YouTube μπορεί να... Τα κορίτσια περισσότερο δέχονται μία σεξουαλική παρενόχληση, ωραία. Μπορεί να δεχτούν ένα βίντεο στο YouTube, μπορεί να ξεκινήσει από εκεί από το σχόλιο. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Το τι ανεβάζουμε στο Facebook, το τι βάζουμε στο Instagram, οτιδήποτε, έτσι. Εμείς προσωπικά γενικά απέναντι στα παιδιά μας, τα παιδιά. Τα παιδιά. Και επίσης οι γονείς, σύντομα, εντάξει, τώρα να το πούμε. Όταν είναι για social media, συνήθως γίνεται στο λύκειο με γυμνάσιο, τα παιδιά που είναι πιο εξοικειωμένα. Δηλαδή... Μην το λες, γιατί πλέον τα παιδάκια από πάρα πολύ μικρές ηλικίες, δυστυχώς από τη μία, ευτυχώς για πολύ λίγα από την άλλη. Από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Να πω κάτι, η σκηνοθέτρια μου κάνει bullying. Σου κάνει bullying. Ναι, και να σας πω ποιο ήταν τώρα το bullying, επειδή το ήταν οι τηλεθεατές. Το bullying είναι να θέλω να πω κάτι στον οπερατέρ μου, το Διονύση που είναι απέναντι, και να με δείχνει στον αέρα. Μου κάνει bullying τηλεοπτικό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Επίσης, Σωτηρία, γιατί το κάνεις αυτό. Ναι, ιδέες. Για πες. Λοιπόν, όχι, αλλά πάμε να πούμε και το άλλο. Λοιπόν, επίσης, πέρα από τα social media, όπως μπορούμε να αναφέρουμε, όπως καλό τέλος πάντων θα ήταν να αναφέρουμε, αγοράζουμε για το παιδί μας ένα tablet, καλή ώρα, ή έναν υπολογιστή όλο δικό του. Καλό θα είναι, ιδίως σε μικρότερες ηλικίες και γυμνάσια ακόμα, είναι μικρά τα παιδιά, έτσι. Σαφώς. Τα παιδιά πια έχουν τα κινητά. Ανάλογα με το λογισμικό το οποίο διαθέτουν, υπάρχουν κατάλληλες εφαρμογές που μπορούν να αποτρέψουν κάποια τη χρήση μικρών ηλικιών, ήδη από τη μάνα τους, από τη μητρή τους, λοιπόν, είναι ήδη κλειδωμένα απέναντι σε είτε βοηθολογίες που μπορεί να γραφτούν ή ηχογραφηθούν, είτε σε site τα οποία θεωρητικά ή ουσιαστικά βεβαίως είναι απαγορευμένα. Ναι. Μπορεί και να μην τα γνωρίζει το παιδί. Μπορούν να αποτρέψουν τέτοιου είδους προσβάσεις των παιδιών, ακόμα και στο Facebook. Σωστά. Λοιπόν, επίσης.
Πέρα από τις συνέπειες που όλοι ξέρουμε, έτσι, θα ήθελα να τονίσω, αυτά τα βρήκα σε μια άλλη έρευνα, τα οποία μου άρεσαν, για τους εκπαιδευτικούς. Λοιπόν, είναι γραμμή αποκλειστικά για τους εκπαιδευτικούς. Είναι, αν θέλουν να μιλήσουν για θέματα που αφορούν τον εκφοβισμό, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλέσουν από τις 8.30 μέχρι τις 2, είναι το 11.130. Επίσης, είναι Ευρωπαϊκή Στήριξη Παιδιών και Εφήβων, είναι το 116-111. Σημειώστε, πολύ σημαντικά. Βεβαίως. Αυτή, τέλος πάντων, αναφέρεται, είναι αποκλειστικά για εφήβους και παιδιά μέχρι την ηλικία των 18 ετών. Υπάρχει γραμμή σύνδεσμος 801-801-11-77 για ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών. Τέλος πάντων, αυτά είναι όλα ΜΚΙΟ. Επίσης, μπορούν να λειτουργεί, τέλος πάντων, από 8.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 Παρασκευή, το βράδυ. Και επίσης υπάρχει και η μονάδα εφηβικής υγείας. Γραμμή είναι χωρίς χρέωση, είναι το 801-801-15. Επίσης, εφόσον χρησιμοποιούμε το ίντερνετ, μπορούμε να βρούμε και οποιαδήποτε πολλές συμβουλή θέλουμε. Ναι. Ακριβώς. Οι άρθρα που ανεβάζουν είναι ψυχολόγοι, σύμβουλοι που συσχετίζονται με παιδιά, καλό είναι να ακούνε και να ενημερώνονται για τους γονείς και να έχουμε μία λίστα πάντα στην τσέπη, των παιδιών μας, τηλεφώνων, πέρα από το δικό μας. Ώστε αν κάποια στιγμή συμβεί, το παιδί δεν έχει τη λογική και την ηρεμία να καθίσει να αναλύσει και να ψάξει ηλεκτρονικά να βρει πώς μπορεί να απευθυνθεί απέναντι στο πρόβλημά του. Άρα, αυτό έχουμε προσφέρει εξ αρχής σε αυτούς τους πολύ ωραίους αριθμούς που μας είπε η Χρύσα, ώστε κάποια στιγμή θα νιώσουν αυτή την αδυναμία να απευθυνθούν, αν όχι στους γονείς, καμιά φορά νιώθουν και λίγο απόμακροι. Θα ήθελα να τονίσω ότι καλό θα ήταν και οι γονείς, και τρέχουμε όλη μέρα, καλό θα ήταν να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, είτε ακόμα και στο διευθυντή. Και αν δούνε ότι λόγω του τάξη είναι πάρα πολλά τα παιδιά, ιδίω σε δημόσια σχολεία, θα συναντήσεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν την εμπειρία και την υπομονή, αν θέλουμε να ασχοληθούμε, μπορούμε να πάμε οι ίδιοι οι γονείς στο σχολείο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Και ιδίως τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στο δημοτικό που είναι πιο ανυπεράσπιστα. Σωστά, βέβαια. Εμείς δεν ξέρουμε στο Παπαχαραλάμπιο. Όχι, δεν έχουμε κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Να είναι καλά ο Σπύρος και όλοι οι καθηγητές εκεί και οι εκπαιδευτικοί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα, και σε που ήσουν κοντά μας. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μας, όπως βέβαια και όλα μας τα κορίτσια. Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Κάτι πάρα πολύ φοβερό, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Κλείνουμε, σας αφήνουμε. Τρέχω πάρα πολύ να προλάβω, γιατί θα πέσουν οι τίτλοι τέλος και πρέπει να φανούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περιποιούνται, χτενίζουν, ντύνουν, αρωματίζουν και γενικότερα μας κάνουν να είμαστε ακόμα πιο όμορφοι. Γιατί είμαστε κατά βάση όμορφοι. Γιατί είναι όπως και ο πολύ καλός ζωγράφος. Αν δεν του δώσει πολύ καλό καμβά κτλ., δεν μπορεί να δημιουργήσει όσο και καλό χέρι να έχει. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πάρα πολλούς καλεσμένους, πολύ ωραία πράγματα και πολύ ωραία θέματα. Θα σας ομορφύνουμε αύριο. Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο, φίλε τηλεθεατή. Σ' αγαπάμε πολύ.